η ανάπτυξη mRNA εμβολίων ίσως αποτελέσει το μέσο για την έξοδο από την πανδημία. Δύο εμβόλια βρίσκονται ήδη στη διαδικασία έγκρισης από τους αρμόδιους φορείς. Το BNT162 που ανέπτυξε η εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech σε συνεργασία με τη Pfizer και το mRNA-1273 που ανέπτυξε η εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, τον ΗΠΑ. Με τις παραδοσιακές μεθόδους εμβολιασμού χρησιμοποιούμε αδρανοποιημένους ή εξασθενημένους ιούς είτε μικρά τμήματα του ιού που ονομάζονται αντιγόνα. Τα εγχύουμε στον οργανισμό συνήθως σε ενέσιμη μορφή έτσι ώστε να διεγείρουμε το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο στη συνέχεια παράγει αντισώματα. Κλειδί στη δημιουργία των mRNA εμβολίων αποτελεί χαρακτηριστική πρωτεΐνη σε μορφή ακίδας που βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια του ιού και ονομάζεται spike protein. Η γενετική ακολουθία που περιέχει τις πληροφορίες για τη δημιουργία της ιακής πρωτεΐνης ενσωματώνεται σε ένα μικρό τμήμα γενετικού υλικού που ονομάζεται mRNA ή αγγελιοφόρο RNA. Το συνθετικό mRNA ενθυλακώνεται σε λιπηδικά νανοσωματίδια που το προστατεύουν και το μεταφέρουν στο εσωτερικό των κυττάρων. Εκεί, μέσω της διαδικασίας της μετάφρασης που πραγματοποιείται στα ριβοσώματα, το συνθετικό mRNA παρέχει στα κύτταρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία της ιακής πρωτεΐνης. Αυτή εκφράζεται στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων προκαλώντας νοσολογική απάντηση και στη συνέχεια καταστρέφεται. Τα ΤΑΦ και Β' λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν το αντιγόνο και πολλαπλασιάζονται. Τα Β' λεμφοκύτταρα αποκρίνονται με την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αντισωμάτων, τα οποία όταν έρθουν σε επαφή με το αντιγόνο το εξουδετερώνουν. Και οι δύο τύποι λεμφοκυττάρων δημιουργούν κύτταρα μνήμης, τα οποία είναι σε ετοιμότητα στην περίπτωση που μολυνθούμε από τον ίδιο τον ιό. Τα κύτταρα μνήμης θυμούνται το αντιγόνο που αντιμετώπισαν και είναι σε θέση να εξαπολύσουν μια ισχυρή και ταχεία απάντηση όταν ο ιός εμφανιστεί ξανά.